Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα ήρθε στην επιφάνεια από το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης, προσέξτε, στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην οποία σε αυτό το κέντρο επικεφαλής είναι ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, αναπληρωτής καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πολιτικής Υγείας, στην Ιατρική του Αριστοτελείου, με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλά για τα θέματα της Δημόσιας Υγείας. Εδώ όμως έρχεται ένα πόνημα, μία μελέτη, με στοιχεία που παρουσιάζουν τους 9 βασικούς παράγοντες του τι συντελείται μέχρι σήμερα και πώς ανοίγει ο δρόμος ιδιωτικοποίησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της αγοραίας κατάστασης. Κύριε Κονδύλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές και ακροατρίες σας. Κύριε Κονδύλη, πριν από οτιδήποτε, διότι είναι εντυπωσιακή αυτή η μελέτη και θα φροντίσουμε να την αναρτήσουμε κιόλας για τους ακροατές, όμως επειδή σήμερα έσκασε η είδηση ότι επανέρχεται το Εθνικό Απολυτήριο και έχω την αίσθηση ότι γίνεται ό,τι είναι εφικτό να γίνει από πλευράς κυβέρνησης για να φτιαχτεί η αγορά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κάνω λάθος? Ναι. Να πω καταρχήν το εξής, ότι η συζήτηση, έχετε δίκιο σε αυτό, η συζήτηση απλά έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος το πώς φτιάχνεται η αγορά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν γίνεται σε κενό αέρα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι έχουν προηγηθεί πάνω από 20 χρόνια αυτό που ονομάζουμε παθητική ιδιωτικοποίηση. Και όταν λέω παθητική ιδιωτικοποίηση, αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες, οι οποίες έχουν σκοπό την συρρίκνωση, κυρίως μέσω της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ικανός χώρος για τον ιδιωτικό τομέα. Η πορεία της παθητικής ιδιωτικοποίησης. Να πω ένα ή δύο ενδεικτικά παραδείγματα, τα οποία αναδεικνύει και συγκεκριμένη μελέτη. Τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2008 μέχρι το 2020, το 12ετία 2008-2020, χάθηκαν από τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας πάνω από 8.000 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Από 24.000 εκπαιδευτικοί που δούλευαν στα πανεπιστήμια, σήμερα εργάζονται 16.000 εκπαιδευτικό προσωπικό. Για να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής, μία στις τρεις θέσεις εργασίας εξαϊλώθηκε, σαν να χάθηκαν τα τελευταία 12 χρόνια, σαν να χάθηκε σχεδόν όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των πάλε ποτέ ΤΕΙ. Ομοίως, την περίοδο 2008-2020 χάθηκαν περίπου από τις 8.000 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες χάθηκαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι 2.000 θέσεις εργασίας αφορούσαν θέσεις τακτικού, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, δηλαδή αναπληρωτές καθηγητές, καθηγητές, επίκουρους καθηγητές. Είναι, για να, αν μπορεί να το αντιληφθεί κανείς, είναι σαν να εξαϊλώθηκαν μέσα σε 12 χρόνια σχεδόν όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των 7 ιατρικών σχολών της χώρας. Mm-hmm. Αυτό είναι το μέγεθος της καταστροφής, η οποία είναι μια χρόνια διαδικασία. Ενδεικτικά να σας πω ότι για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα τελευταία 12 χρόνια χάθηκαν πάνω από 504 θέσεις μελών ΔΕΠ και η αναλογία φοιτητών μελών ΔΕΠ φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ έχει ξεπεράσει πλέον τους 43 προπτυχιακούς φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ. Αν δεν συνυπολογίσει κανείς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, η αναλογία φτάνει πλέον στους 50 φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες ανά μέλος ΔΕΠ, υπερτριπλάσια του διεθνή, του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 13 φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ. Και μιλάμε για το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, το Αριστοτέλειο, έτσι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, ακριβώς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας, αλλά εκεί έχουμε καλύτερη εικόνα των στοιχείων. Πέραν της υποστελέχωσης, αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο σκέλος της δημόσιας χρηματοδότησης. Ενδεικτικά να πω, κύριε Σαχίνη, ότι το 2021 δαπανούσαμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όταν λέω δαπανούσαμε, αναφέρομαι στη δημόσια δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία συμπεριλαμβάνει και την κρατική δαπάνη για λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, αμοιβές προσωπικού, κεφαλαιοχικές δαπάνες των πανεπιστημίων, αλλά και τους διεθνείς πόρους,
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διοικητεύονται στα πανεπιστήμια μέσω του κράτους. Δαπανούσαμε λοιπόν για τριτοβάθμια εκπαίδευση 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2008 δαπανούσαμε 2,2, δηλαδή είναι ελαττωμένη δημόσια χρηματοδότηση κατά σχεδόν 20%. Αθροιστικά υπολογίσαμε στην συγκεκριμένη έκθεση ότι την τελευταία 12ετία, 2008-2020, η αθροιστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ στα δημόσια πανεπιστήμια με βάση τα επίπεδα χρηματοδότησης του 2008-2009. Άρα ευθέως υποχρηματοδότηση, αυτό λέμε στην ουσία. Ευθέως. Βεβαίως. Και σκεφτείτε τώρα, η αθροιστική υποχρηματοδότηση των 6 δισεκατομμυρίων είναι σαν πρακτικά να λες ότι την τελευταία 12ετία για 3,5 χρόνια ξέχασα να χρηματοδοτήσω έστω και με ένα σεντ, με ένα ευρώ, τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Και αυτή η χρόνια υποχρηματοδότηση, η οποία της τελευταίας 12ετίας, εξηγεί και αυτή την εικόνα της εγκατάληψης, την εικόνα της εγκατάληψης σε οτιδήποτε αφορά τη φοιτητική μέρημνα, από τις φοιτητικές αιστείες, τις φοιτητικές λέσχες, έως και την κτηριακή υποδομή των πανεπιστημίων. Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω και την συνδικαλιστική μου ιδιότητα σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τώρα γραμματέας του ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Ο Σύλλογος ΔΕΠ του ΑΠΙΘΙΤΑ πριν 6 μήνες είχε αναδείξει το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζοντας ότι το 2002 το 40% περίπου του κτηριακού δυναμικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είχε χαρακτηριστεί ως κτηριακό δυναμικό το οποίο τελεί σε συνθήκες σεισμικής επικινδυνότητας. Πέρασαν 20 χρόνια και δεν έχουν γίνει ακόμη, εξαιτίας έλλειψης αυτής του φαινομένου της χρόνιας υποχρηματοδότησης, ακόμη δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει ο αναγκαίος αντισεισμικός έλεγχος δευτέρου και τρίτου βαθμού και αντίστοιχες παρεμβάσεις για την αντισεισμική θωράκιση του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η συζήτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μια 20χρονη και πλέον πορεία παθητικής ιδιωτικοποίησης δια της συρρήκνωσης, υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης του δημόσιου τομέα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αυξήσει την ποιότητα των δημόσιων πανεπιστημίων δια του ανταγωνισμού. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς έολο, κύριε Σαχίνη. Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα αναπληρώσει ούτε τις 8.000 χαμένες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ούτε τις 2.000 χαμένες θέσεις μελών ΔΕΠ στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στα δημόσια εννοώ, ούτε τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ της χαμένης δημόσιας χρηματοδότησης τα τελευταία 12 χρόνια. Αντιθέτως, η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα πολλαπλασιάσει, θα εντείνει τα προβλήματα των δημόσιων πανεπιστημίων. Εδώ σας λέω εγώ ότι ήδη οι εργαζόμενοι στα δημόσια θα φύγουν για τα ιδιωτικά, σύν ότι θα απορροφήσει ό,τι απορροφήσει με συνθήκες γαλέρας από ένα κομμάτι αυτών που έχουν βγει εκτός εργασίας πια. Είναι δεδομένο. Η μελέτη σας όμως κάνει και κάτι άλλο, και σπέβδω να το πω, και γι' αυτό τη θεωρώ μία από τις πιο σημαντικές. Δεν στάγεται μόνο στα εντός, να το πω έτσι, ακαδημαϊκής κοινότητας. Βάζει τις δαπάνες των νοικοκυριών, και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος αυτό, γιατί πρέπει να σταματήσει η καραμέλα. Οι δαπάνες των νοικοκυριών σε περιόδους υποχρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων δεν μειώθηκαν. Αυξήθηκαν και κάνετε και κάτι ακόμη. Βγάλατε και την ετήσια δαπάνη νοικοκυριών για μεταδευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια εκπαίδευση ανά εισοδηματική τάξη νοικοκυριού στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι πέραν αυτής της πορείας της, αν θέλετε, της παθητικής ιδιωτικοποίησης τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο στην ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και αυτό είναι η σταδιακή εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων. Δίδακτα στα μεταπτυχιακά, δίδακτα στα προγράμματα διαβίου εκπαίδευσης, εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών των δημόσιων πανεπιστημίων κ.ο.κ. Αυτό τελικά έχει ως συνέπεια
τη μετακύληση του βάρους της σηματοδότησης της προβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στα νοικοκυριά. Υπολογίζουμε, όχι εμείς, τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ότι το 2020 τα νοικοκυριά ανταπανούσαν πάνω από 330 εκατομμύρια ευρώ σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, 7% περισσότερο από ό,τι ανταπανούσαν το 2008. Ένα σχόλιο, κύριε Σαχίνη. Να πω ότι στην ιδιωτικοποίηση είτε της υγείας, είτε της παιδείας, είτε των δημόσιων υποδομών, είτε των δημόσιων αγαθών όπως το νερό, η ενέργεια και το καθεξής, υπάρχει πάντοτε η λεγόμενη υπόσχεση του δωρεάν γεύματος. Οι Αγγλοσάξονες το λένε the free lunch promise. Θα σου φτιάξω δρόμους, θα σου φτιάξω νοσοκομεία, θα σου φτιάξω πανεπιστήμια. Αυτό που δεν λένε είναι ότι θα τα πληρώσεις όλα αυτά και μάλιστα θα τα πληρώσεις πανάκριβα. Θυμίζω λοιπόν ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν και εφόσον δημιουργηθούν, θα έχουν δίδακτα. Αν δείτε, κοίταζα τις προάλλες το μέσο όρο των διδάκτων στην Αγγλία, κυμαίνονται από 9.000 λίρες ως 25.000 λίρες ετησίως. Δηλαδή 9 έως 25-26.000 ευρώ. Αντίστοιχα στην Κύπρο, την πολυδιαφημιζόμενη Κύπρο, τα ετήσια δίδακτρα κυμαίνονται ανάλογα με τη σχολή από 6 έως και 13.000 ευρώ ετησίως. Με τα 13.000 ευρώ να αφορούν κυρίως τις ιατρικές σχολές. Θυμίζω επίσης, και το λέω αυτό κρίνοντας από τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία λειτουργούν στη χώρα, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα λειτουργήσουν στην Αθήνα. Το πολύ πολύ να φτάσουν και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Άρα για την εκτός Αθηνών Ελλάδα, τα νοικοκυριά θα κληθούν εκτός από δίδακτα να πληρώσουν, να καλύψουν και τα έξοδα διαβίωσης των παιδιών τους. Και θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ποια λαϊκή οικογένεια έχει 30 έως 80.000 ευρώ συγκεντρωτικά για τη συνέχεια να πληρώσει μόνο σε δίδακτρα για να σπουδάσει το παιδί της. Και αυτό αναδεικνύει η έκθεση. Η δαπάνη για τριτοβάθμια εκπαίδευση, κύριε Σαχίνη, έχει έντονα ταξικό χαρακτήρα. Το περίεργο είναι ότι σε αυτή τη μελέτη σας λέτε ότι η αναλογική επιβάρυνση των νοικοκυριών, το ποσοστό δηλαδή του εισοδήματός τους που θυσιάζουν για μεταλλικιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδιωτικά, είναι αντιστρόφως ανάλογο του εισοδήματος με τα χαμηλή εισοδηματική τάξη νοικοκυριά που θυσιάζουν πολλαπλάσιο ποσοστό. Και είναι λογικό αυτό. Ακριβώς. Η δαπάνη για τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, έχει έντονο ταξικό χαρακτήρα. Έχεις υψηλότερο εισόδημα, περισσότερα θα δαπανίσεις για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να το πω στην πραγματικότητά του, καλύτερο πτυχίο θα αγοράσεις. Τα μεγάλα θύματα στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα φτωχά και τα μεσαία εισοδηματικά νοικοκυριά, τα οποία και φτηνότερα πτυχία θα αγοράσουν, και αυτό γιατί δεν έχουν λεφτά να έχουν πρόσβαση σε πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας και υψηλών διδάκτρων, και τελικά μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός τους θα θυσιάσουν αναλογικά ως ποσοστό, δηλαδή του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματός τους θα θυσιάσουν για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι διπλά χαμένοι, φτηνά πτυχία θα αγοράσουν και μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματός τους θα θυσιάσουν τελικά για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τα υψηλής εισοδηματικής τάξης νοικοκυριά. Και εδώ προκύπτει αυτό που λέγατε και εσείς πριν, ακούγοντάς σας, ότι αν όντως η κυβέρνηση ήθελε να αυξήσει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι απορίας άξιο. Γιατί δεν καταργεί εδώ και τώρα την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, οδήγησε στην ουσία, πέταξε εκτός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πάνω από 20.000 φοιτητές. Γιατί μπλόκαρε τη δημιουργία τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα? Είναι απορίας άξιο. Δεν υπάρχει χώρος για τέταρτη δημόσια νομική σχολή, αλλά υπάρχει χώρος για τέταρτη ιδιωτική νομική σχολή. Γιατί δεν καταργεί εδώ και τώρα τα δίδακτα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στα δημόσια ΑΕΗ, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτά? Έλα μου ντε. Κοιτάξτε, θέλω να μου δώσετε το στοιχείο το τελευταίο, το οποίο είναι εντυπωσιακό για τη λειτουργία από τη μελέτη που έχετε κάνει. Τις πωλήσεις και τα κέρδη των ιδιωτικών κολεγίων στην Ελλάδα από το 2015 έως το 2020. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Ναι, δεν είναι δικά μας στοιχεία, είναι στοιχεία από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ιδιωτικών κολεγίων, τα οποία σταδιακά άρχισαν να λειτουργούν, άδειες ξεκίνησαν να δίνονται από το 2009. Σήμερα λειτουργούν 32 ιδιωτικά κολέγια στη χώρα με πάνω από 18.000
φοιτητές, τα περισσότερα από αυτά σε συνεργασία με ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και δευτερευόντως των Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους, τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα καθαρά κέρδη προφόρου εισοδήματος. Τα ανοιχτά κέρδη είναι ακόμη μεγαλύτερα και γενικά το ποσοστό του μεικτού κέρδους είναι ιδιαίτερα υψηλό στα ιδιωτικά κολέγια. Σε κάθε περίπτωση, τα καθαρά τους κέρδη προφόρου εισοδήματος την τελευταία πενταετία ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Κύριε Κονδύλη, υπάρχει ένα ερώτημα. Εσείς το θίξατε ήδη, αλλά θέλω να το θέσω και ανάστροφα. Επειδή η κυβερνητική αφήγηση λέει ότι πρώτον θα ανακόψω την αιμορραγία εισοδήματος στο εξωτερικό για παιδιά που στέλνουν οικογένειες να σπουδάσουν έξω. Και δεύτερον, προσέξτε τώρα, έχετε σκεφτεί το δικό σας παιδί, ζείτε στο Ηράκλειο, το δικό σας παιδί περνάει νομική κομωτινής και την ίδια στιγμή λειτουργεί ιδιωτική νομική στην Αθήνα. Πού θα το έρθει φθηνότερα? Νομίζετε ότι δεν θα μετρήσουν αυτά στα λαϊκά νοικοκυριά? Και μήπως εδώ ανοίγει μεταξύ όλων των άλλων και το νέο σύστημα να βγουν καταναλωτικά φοιτητικά δάνεια, νέο πακέτο προϊόντων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα? Διότι εγώ έτσι όπως τα βλέπω, χωρίς να είμαι απόλυτος, βλέπω ότι το Εθνικό Απολυτήριο, το πάλε ποτέ μπακαλωρέα, που έξω όμως έχει άλλο ρόλο, δεν υπάρχει ιδιωτικό, θα έχει αύξηση του τζίρου των φροντιστήριων και η ελάχιστη βάση αύξηση του τζίρου για ιδιωτικά ΑΕΗ. Εγώ αυτά καταλαβαίνω. Είναι σωστές οι επισημάνσεις σας. Τώρα, σχετικά με τη ροή των φοιτητών στο εξωτερικό, ναι, είναι προφανές ότι η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων θα μειώσει, αλλά δεν πρόκειται να ανακόψει την ροή φοιτητών προς το εξωτερικό. Να σας το πω έτσι χαρακτηριστικά. Θεωρείται ότι αν δημιουργηθεί, που δεν θα δημιουργηθεί, διότι αυτά τα πανεπιστήμια διεκδικούν τις μεγάλες αγορές και οι μεγάλες αγορές είναι σήμερα η αγορά της Κίνας. Κλείνω την παρένθεση. Θεωρείται ότι αν υπήρχε παράρτημα του Κολούμπια στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός της χώρας θα σπούδαζε στο παράρτημα του Κολούμπια στην Αθήνα? Όχι. Πάρει στο Κολούμπια θα σπούδαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολλούς λόγους. Διότι έχει το διαθέσιμο εισόδημα να σπουδάσει στο εξωτερικό, να ζήσει την εμπειρία του εξωτερικού, να συγγελαστεί με τους αντίστοιχους συμφοιτητές αυτής κοινωνικής τάξης, να έρθει σε επαφή με τους διδάσκοντες του μητρικού πανεπιστημίου και όχι με τους διδάσκοντες, οι οποίοι θα είναι εντελώς διαφορετικοί, διδάσκοντες του θηγατρικού πανεπιστημίου. Άρα, ναι, πιθανώς θα μειωθεί η ροή των φοιτητών, αλλά δεν πρόκειται να ανακοπεί. Πάλι θα υπάρχουν κατηγορίες φοιτητών, κυρίως από υψηλά εισοδηματικά στρώματα, που θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Άρα τα χαμηλής ποιότητας ιδιωτικά θα είναι για εμάς τους μικρομεσαίους. Να τα πούμε για να καταλαβαινόμαστε, έτσι. Νομίζω ότι είναι προφανές. Η κοινή λογική αυτό λέει και η διεθνής εμπειρία αυτό λέει. Το κυριότερο όμως ερώτημα είναι αυτό το οποίο θίξατε. Προς τι μοντέλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οδηγούμαστε σήμερα? Και θίξατε το θέμα των φοιτητικών δανείων. Διάβαζα προχθεσινή μελέτη, ναι, του UCL, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, σχετικά με το φαινόμενο, με την έκταση των φοιτητικών δανείων και τις βασικές επιπτώσεις του στους φοιτητές και στους αποφύτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, στη Μεγάλη Βρετανία διαβάζω ότι πάνω από 1 εκατομμύριο φοιτητές έχουν δάνεια σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία. Οι απόφοιτοι στα βρετανικά πανεπιστήμια ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με ένα μέσο συνολικό χρέος της τάξης των 47.000 λιρών, περίπου 50.000 ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ίδια μελέτη λέει ότι πάνω από 43 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκκρεμή δάνεια σπουδών. Ένας μέσος απόφοιτος, η διακύμανση εκεί είναι τερατώδης ανάλογα με το πανεπιστήμιο που είσαι, αντίστοιχο χρέος έχεις, αλλά το μέσο χρέος στην αποφύτηση είναι της τάξης των 70 έως και 80.000 δολαρίων, στοιχεία του 2023. Υπολογίζεται δε ότι το χρέος των οικοκυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες για φοιτητοδάνεια είναι από τα μεγαλύτερα χρέη του νοικοκυριού, ξεπερνά ακόμη και τα χρέη για πιστωτικές κάρτες. Τα συνολικά χρέη στις Ηνωμένες Πολιτείες για φοιτητικά δάνεια ξεπερνούν το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε να τελειώνεις το πανεπιστήμιο με 50.000 λίρες
χρέος στη Μεγάλη Βρετανία. Είμαι με 70-80.000 δολάρια χρέος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει μια σειρά από επιπτώσεις στην διαχρονική σου πορεία. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα φοιτητικά δάνεια και στην ιδιοκατοίκηση. Όσο υψηλότερο το φοιτητικό σου δάνειο και τα φοιτητικά σου χρέη, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να μην αποκτήσεις ποτέ δικό σου σπίτι. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο φοιτητικό δανεισμό και στον γάμο, στη δημιουργία οικογένειας. Όσο υψηλότερο το φοιτητικό δάνειο και τα φοιτητικά χρέη, τόσο μικρότερη η πιθανότητα να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια. Καλά. Υπάρχει αρνητική. Εδώ είναι ακόμη χειρότερα, αλλά κοιτάξτε εδώ, επειδή έχω μηνύματα. Και πρέπει να το εξηγήσω αυτό στον κόσμο. Έχω μηνύματα εδώ για το χάλι στα δημόσια πανεπιστήμια. Το λέει, το είπε ο κύριος Κονδύλης. Είναι απόρρια της συστηματικής υποχρηματοδότησης και φαλκίδευσης. Μου μιλάνε εδώ για τμήματα αέρα πατέρα μαϊμού, φαντάσματα, ωραία, να το δεχτώ. Για καθηγητικά άβατα και οικογενειοκρατής, και αυτά να τα δεχτώ. Αλλά θα τα δεχτώ σε μια λογική να επιληθούν. Δεν θα τα δεχτώ ότι στο όνομα αυτών θα διαλύσουμε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση για να κάνουμε business. Αυτή είναι η διαφορά που θέλω να καταλάβετε. Ελάτε, κύριε Κονδύλη. Ναι, τα προβλήματα στα δημόσια πανεπιστήμια είναι υπαρκτά. Είναι υπαρκτά και, όπως είπα, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των προβλημάτων οφείλεται και στην υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, αλλά και στις παθογένειες του ελληνικού κράτους και τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου. Παρά τα αυτά, η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων και η ποιότητα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων εξακολουθεί να είναι υψηλή, οφειλόμενη κυρίως στο μεράκι, στη φιλοτιμία, αλλά και στην υψηλή εξειδίκευση του διδακτικού τους και ερευνητικού τους προσωπικού. Ξέρω από τις ιατρικές σχολές, οι απόφοιτοι μας μέσα σε αυτές τις δυσκολίες είναι περιζήτητοι σε όλο τον κόσμο. Άρα, ναι, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει προβλήματα και πολλά από αυτά τα προβλήματα... Κύριε Κονδύλη, μην κουράζεστε. Ακόμη και αυτά τα άβατα και τα κλειστά καθηγητών, είναι αυτοί οι καθηγητές που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Δεν οι άλλοι. Οι ίδιοι που έχουν πιάσει στασίδι και δεν αφήνουν την εξέλιξη, γιατί συμβαίνουν αυτά, είναι αυτοί που είναι κίνσορες των ιδιωτικών πανεπιστημίων σήμερα. Για να το έχουν δίπορτο. Δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Το λέτε εσείς. Μάλιστα, το λέω εγώ. Με συγχωρείτε, δεν είμαι άγνωστος στον χώρο και το ξέρω καλά αυτό, επειδή ακούω πολλά. Βεβαίως, χίλια κακά θέλετε να πούμε για τη δημόσια εκπαίδευση, να τα πούμε. Αλλά να βρούμε τη σχέση αιτίας και αιτιατού. Το να μολάμε τα άβατα το ένα και το άλλο. Είδα και το άβατο των φοιτητών για την περίφημη βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο που βάλαμε την αστυνομία μέσα. Η αστυνομία έφυγε, βιβλιοθήκη δεν κάνανε. Αυτοί που κουνούσαν τη δαχτύλα. Αυτά θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι είναι. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό που λέτε, κύριε Σαχίνη. Ναι. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Κομματικά εκτροφία, μου λέει άλλος εκτός των άλλων, τα πανεπιστήμια. Εντάξει, Λευτέρη, εντάξει. Κομματικά εκτροφία. Μάλλον έχουμε μπερδέψει. Έχει πολλά αρνητικά ο κομματισμός και μέσα στα πανεπιστήμια. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πείτε μου εδώ κάτι, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Εάν έχουμε προϊόν καταναλωτικό δάνειο φοιτητικό, άρα θα έχουμε και δάνεια για τους μικρομεσαίους για σπουδές στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι να πιάνουν την ελάχιστη βάση. Δεν μιλάμε για αναβάθμιση παιδείας. Οι φραγκάτοι θα φύγουν ούτως ή άλλως. Τα ιδιωτικά θα είναι για τους μικρομεσαίους. Οι άλλοι δημόσιο ή ΕΚ. Τρεις ταχύτητες λοιπόν. Και θέλω, λέει, να σας πω από την εμπειρία στο εξωτερικό, λέει ο Κώστας, βαρύ θα ακουστεί. Ξέρετε, λέει, ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κάνουν πιάτσα για να τα βγάλουν στα δίδακτρα. Σας φαίνεται, λέει, εσχρό. Δεν μιλάω για τους φραγκάτους. Αυτό συμβαίνει, λέει, στην πολιτισμένη Δύση. Ναι, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα και πληροφορίες που περιγράφουν και τέτοιες καταστάσεις για φοιτήτριες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον φοιτητικό δανεισμό και τα φοιτητικά χρέη. Και αυτό σας έλεγα πριν, ότι τα ερευνητικά δεδομένα και τα εμπειρικά δεδομένα για τις επιπτώσεις του φοιτητικού δανεισμού, γιατί σε αυτό το μοντέλο φαίνεται ότι θέλει να μας πάει η κυβέρνηση, και ως προς την σταδιοδρομία τους και τη συνέχιση των σπουδών τους, ακόμη και στην ψυχική τους υγεία, είναι συντριπτικά. Ενδεικτικά να σας πω ότι πάλι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο φοιτητικό δανεισμό και στην ίδια τη σταδιοδρομία, την επαγγελματική σταδιοδρομία του αποφύτου. Με την έννοια ότι αναγκάζονται
οι απόφοιτοι οι οποίοι έχουν υψηλά φοιτητικά χρέη να επιλέγουν εργασίες ακόμη και της μη επιλογής τους, πρώτη τους επιλογή, προκειμένου να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Ομοίως υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα που δείχνουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές σε αποφύτους με υψηλά φοιτητικά χρέη, από διαταραχές ύπνου έως μειωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα κ.ο.κ. Αν τώρα αυτό είναι το μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουμε να κατασκευάσουμε, το μοντέλο δηλαδή όπου θα μετατρέψουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ατομική ευθύνη, θα μετακυλήσουμε το βάρος της χρηματοδότησης στα νοικοκυριά. Ανάπτυξη, κύριε Κονδύλια, αυτό είναι. Κορίτσια, έσκορτ και στην Αθήνα. Ανάπτυξη. Θέλω να κλείσουμε δύο παρατηρήσεις. Η μία λέει εδώ: εγώ θέλω να μείνω λίγο στο αγοραίο πτυχίο που είπε ο κύριος Κονδύλης, λέει ο Νίκος. Δεν είναι μόνο το κόστος, η εντελώς άδικη και ταξική προσέγγιση στην παιδεία, είναι ότι επιπλέον η ποιότητα της όποιας γνώσης και εξειδίκευσης θα παρέχεται θα είναι ακόμη περισσότερο υποβαθμισμένη από αυτή που προσφέρεται σήμερα. Δηλαδή, δεν θα αναφερόμαστε μόνο στο λειτουργικό αναλφαβητισμό, αλλά και ακόμη και σε πλήρη άγνοια ενός αντικειμένου, αφού κανείς δεν μπορεί να σου αρνηθεί ένα πτυχίο που έχει χρυσοπληρώσει. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Συμφωνώ. Μάλιστα. Το δεύτερο. Υπάρχει, λέει, αίσθηση, κύριε Κονδύλη, και μην το πετάτε για τα δάνεια, πως το δάνειο σου ανοίγει και την αγορά εργασίας, επειδή αυτοί που σου χορήγησαν το δάνειο έχουν κάθε συμφέρον ο τελειόφυτος να μπει στην αγορά εργασίας άμεσα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ πράγματι αρκετοί εξ αυτών βρίσκουν εργασία, η διάρκεια αυτής της εργασίας είναι όση και ο χρόνος που απαιτείται για να πληρωθεί το δάνειο. Κατόπιν ο εργαζόμενος βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα και ενδεχομένως να χάσει την εργασία του, αφού δεν υφίσταται πλέον η αμοιβαία σχέση συμφέροντος δανειστή-εργοδότη-εργαζόμενου. Okay. Ναι, το ακούω, αλλά νομίζω ότι το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας δεν καθορίζεται από τον φοιτητικό δανεισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούω ως επιχείρημα. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοια. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που έχει ενδιαφέρον. Εσείς οι άνθρωποι των δημόσιων πανεπιστημίων, μήπως πρέπει πρώτοι να βάλετε και ένα άλλο μεγάλο θέμα? Και εξηγούμε, κύριε Κονδύλη. Διότι πολύ σωστή η μελέτη έχει πιάσει τα πάντα και το κόστος των νοικοκυριών. Όμως θέλω να δω αν θα βγείτε μπροστά οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι για τη λεγόμενη τεχνική εκπαίδευση στη χώρα. Διότι δεν θα γίνουμε όλοι, ή και αν γίνουμε με πτυχίο πανεπιστημίου, μπορεί να γίνουμε πολύ καλοί μάστορες. Το λέω έτσι απλά για να το καταλάβουμε. Οι τεχνικές σχολές, οι τεχνίτες, ένα εξειδικευμένο και όχι ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε στη χώρα να παράγει από αμυντική βιομηχανία που μιλάμε για τα εθνικά μέχρι πρωτογενή τομέα. Γι' αυτά δεν πρέπει να μιλήσουμε? Ναι, προφανώς πρέπει να μιλήσουμε, αλλά αυτό προϋποθέτει μια συζήτηση στρατηγικού τύπου για το τι επιστημονικό προσωπικό θέλουμε να παράγουμε ως χώρα, και αυτή η συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει, δεν διευκολύνεται από την συζήτηση και τις δρομολογούμενες εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Μάλιστα. Κύριε Κονδύλη, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και μου λέει κάποιος εδώ πέρα, εδώ λέει ο ανιψιός του Πρωθυπουργού φεύγει για εξάμηνο στο Χάρβαρντ να διδάξει. Δεν μένει εδώ. Για να καταλαβαίνουμε, λέει, τι γίνεται. Αυτά. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη. Να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά.